Όχι, είναι η απάντηση των βελγικών αρχών στο διπλό αίτημα της Εύας Καελή να βλέπει το παιδί της. Όπως αποκαλύπτει το Star, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου ζήτησε να συναντά τη μικρή κάποιες μέρες μέσα στη φυλακή ή να τη βλέπει έστω μέσω Skype όσο βρίσκεται με τον παππού της. Και τα δύο αιτήματα μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί. Η άρνηση έφερε το ξέσπασμα της Εύας Καηλή μέσα από το κελί της. Βασανίζομαι, είναι άδικο αυτό, δεν αντέχω, καταραίω. Τι τους φταίει η μικρή, γιατί την κρατάνε μακριά μου. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι δικηγόροι της έχουν ξεκινήσει τις επαφές για να πείσουν τους δικαστές να την αφήσουν ελεύθερη πριν την ακρόαση. Όπλωμα στα λεγόμενα του ανακριτή, λέει ο συνήγορος της Εύας Καηλή. Ενημερώνοντας την πρόεδρο του δικαστηρίου, είπε ο αρμόδιος ανακριτής ότι δεν έχω στοιχεία που να τεκμηριώνουν και να δένουν αποδεικτικά την εμπλοκή της κυρίας Καηλή σε δωροδοκία. Στην Ιταλία και την Ισπανία πάντως τα δημοσιεύματα για την Εύα Καηλή πληθαίνουν. Οι Ιταλοί αναφέρονται στα εκατομμύρια που γράφτηκε ότι βρέθηκαν σε λογαριασμούς της ίδιας και του πατέρα της σε τράπεζα του Παναμά. Η βελγική Del Standard γράφει ότι ο σύζυγός της, Φραντζέσκο Τζόρτζι, δούλευε με το αζημίωτο για τα συμφέροντα του Μαρόκου από το 2018. Ρητά και κατηγορηματικά, τα συγκεκριμένα ευάσματα είναι πλαστογραφημένα και θα έλεγα με ένα πολύ προκλητικό τρόπο. Και επίσης έχω κάνει αίτημα στον πρόεδρο της αρχής καταπολέμησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, τον κύριο Χαράλαμπο Βουλιώτη, να ζητήσει με δικαστική συνδρομή και επίσημα να αποδειχτεί ότι όλα αυτά είναι πλαστά.